Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρι Χατζη και αυτό είναι το show στο οποίο μπορείς να έρθει και να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούριο, σε αυτό το κανάλι το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και τι ενημερώσει, το καμπανάκι για όλε τι ενημερώσει για να λαμβάνει ενημερώσει κάθε μέρα που βγάζω βίντεο. Δευτέρα με Παρασκευή, καθημερινέ έχουμε βίντεο εδώ στο Daily Show. Και τις Κυριακές όταν έχω καλεσμένο στο podcast Ελεύθερος Βγαίνει στο δεύτερο μου κανάλι που λέγεται Τέρι Χατζηρεμίας Podcast Ελεύθερος Ψάξ το να το βρεις, θα υπάρχει και το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω για να κάνεις εγγραφή Εκεί πέρα λοιπόν βγαίνουν τα επεισόδια του podcast Επίσης εδώ είναι καλή ώρα να πω ότι έχουμε νέα επεισόδια στο podcast Ελεύθερος Και γενικότερα έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις στα δεδομένα της Ελλάδος Πολύ ενδιαφέρουσε κινήσεις και θα ξεκινήσω κατευθείαν το σημερινό βίντεο. Οπωσδήποτε ξέχασα να πω like button. Ξεκινάμε ευθύ αμέσω στο βίντεο. Δε το στο τέλο του θα είναι πολύ καλό. Μια νέα λέει πολιτική πλατφόρμα εν τη γενέση τη οικειοφορείται από καραμανλικά πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει σαν στόχο την αφύπνιση σε όλα τα επίπεδα για τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αδυνατή να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει αλλάξει τη φυσιογνωμία και το DNA της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας την σε μια κεντροαριστερή πλατφόρμα υπεξερώντας τους ψήφους της κεντροδεξιάς. Ου, wow, πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση, πάμε να την αναλύσουμε. Η Νέα Δημοκρατία πλέον δεν είναι κεντροδεξιά όπως ήταν μέχρι τώρα και είναι κεντροαριστερά συμφωνώ 100% με σου πω ότι πάει πιο προς το liberal πλέον η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και χρηματοδοτεί τα συγκεκριμένα και αντίστοιχα sites, με αυτό το όνομα και όλα συγκεκριμένα. Αυτό όμως αφήνει πίσω τους ανθρώπους αυτούς της Νέας Δημοκρατίας που είναι άτομα αξία. Βλέπει ότι έχω προωθήσει πολλού, πολλά κόμματα διαφορετικά κατά καιρού. Και παίρνω και μάλιστα επιθετικέ στάσει που εξαιτία αυτών των στάσεων μου με χαρακτηρίζουν φασίστα, ακροδεξιό και κάποιοι με είπανε και να ζηστεί. ίσω, δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα με είπανε και να ζηστεί. Φέρω ό,τι θέλει, ρίξει τα σε μένα. Ό,τι γουστάρει, ρίξτε τα στην παρτάρα μου. Δεν μασάω πουθενά. Ούτω ή άλλω όλα αυτά είναι άτοπα. Οτιδήποτε και να μου προσάψει εμένα, το μόνο που μπορεί να με προσάψει είναι ότι έχω δημιουργήσει δύο θεωρίε. Θεωρία ψυχολογία πολυδιάστατη αντίληψη, θεωρία ηγεσία πολυδιάστατη καταξίωση. Χρησιμοποιώ τι θεωρίε μου για να ηγηθώ σε εισαγωγικά, με σωστό και ηθικό τρόπο, στου ανθρώπου και να του βοηθήσω για να του ανοίξουν τους ανοίγω τα μάτια. Αυτό είναι η δουλειά μου. Το μόνο που μπορεί να μου προσάψει εμένα είναι αυτό. Είμαι επαγγελματία και τα πηγαίνω περίφημα σε όλου του τομεί στη ζωή μου και μάλιστα δείχνω πώ θα τα πάω περίφημα και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Ε, εν αντιθέσει με αυτού που υπονομεύουν εμένα, που ουσιαστικά είναι. Τίποτα, μηδενικά και το μόνο που μπορούν να κάνουν, βλέπει ότι ο παλιό καλό αρχίζει και ξυπνάει. Θέλει προσοχή όμω αυτό εδώ, γιατί δεν λειτουργήσε καλά για τα μάτια του YouTube. Οπότε θα, θα, θα ρίξουμε του τόνου. Πάντω, όποιο υπονομεύει εμένα ένα φρέσκο παιδί που δεν έχω και ιδέα από πολιτική, να σου πω την αλήθεια στο τέλο τη ημέρα, και εγώ μαθαίνω μαζί με το κοινό μου, είναι σαν να υπονομεύει τον ελληνικό το λαό. Και άμα θε πέσει, είναι εγωιστικό αυτή η τοποθέτηση, Πε το όπω θε. Εγώ θέλω να δω το εξή. Αυτοί οι καραμανλικοί, οι οποίοι εμένα με βγάζουν ακροδεξιό, γιατί και από αυτού που έρχεται η συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη ταμπέλιτσα, μην μη νομίζετε, όλα τα μαθαίνω. Θα έρθουν στο show μου το δικό μου, στο podcast ελεύθερο για να παίξει παιχνιδάκι μαζί μου. Ή όχι. Εγώ του έχω φυσικά καλεσμένου. Όποτε γουστάρετε, ελάτε, εγώ είμαι εδώ πέρα. Να πούμε και την αλήθεια για το Κυπριακό και για τον Καραμανλή το Μεγάλο, τον Κωστάκη, εκείνο τον Παλικαρά με τα φρυδάκια που έδωσε την, την Κύπρο. Πάμε να τα πούμε όλα αυτά. Γιατί πλέον υπάρχει γνώση. Και δεν μπορεί αυτή η γνώση να μείνει κλειδωμένη επειδή κάποιοι νομίζουν ότι κρατάνε το κλειδί από την πόρτα. Πρέπει να υποθούν όλα αυτά και να, να μαθευτεί η Λαρνέα Ήδρα, η Νέα Δημοκρατία. Τι κακό έχει κάνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γι' αυτό το λόγο διοργανώνει σήμερα συνέντευξη τύπου συζήτηση για την ανάδειξη των προβλημάτων. Λοιπόν, όλοι καλεσμένοι, όποιο θέλει, έρχεστε, μου στέλνετε ένα email, τερipapakiteri.gr και στο Discord ή στο Instagram, όπου θέλετε, στείλτε μου, στο Twitter, στο Facebook, εκτό από το Facebook βασικά, όπου θέλετε, στείλτε μου μήνυμα, να κανονίσουμε podcast, αν θέλετε. Αν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στη δική μου την πλατφόρμα. Αλλά δεν θα είμαι. Αλαφρώ, θα είμαι λίγο σκληρό εκεί πέρα. Θα διεξαχθεί στο εμπορικό κέντρο τη Αθήνα, στο μοναστηράκι κτλ. Όπω αναφέρεται, χαρακτηριστικά είναι αναγκαίο ένα ελληνικό σχέδιο σωτηρία και γι' αυτό το λόγο τα 13 πρόσωπα που την απαρτίζουν προ το παρόν δεν μα λέει ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Όπω αναφέρουν, δεν θα αναλωθούν μόνο σε κριτική αλλά κυριότερα σε προτάσει. Το κείμενό του λοιπόν. Οι περισσότεροι Έλληνε συμφωνούμε πω η πορεία τη χώρα μα δεν βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνούμε, 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 θα σου βάλω αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν έχω χρόνο, στην ε, περιγραφή από κάτω. Να το διαβάσεις και να κάνεις ό,τι θέλεις να κάνεις. Επομένα είναι καλεσμένοι και πάμε παρακάτω. Στο, μικροσπό... στο μικροσκόπιο του ελεγκτικού συνεδρίου οι περικοπές συντάξεων και η κατάργηση των δώρων στο δημόσιο. Η απόφαση των δικαστών. Α, να προσθέσω κάτι άλλο. Μήπω επειδή τώρα έχουμε διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία, μήπω επειδή είναι να έρθει το μακεδονικό, το οποίο είναι μείζονο σημασία ζήτημα, το οποίο τώρα είναι να ψηφιστεί κανονικά, γιατί εκείνο με τον Τζίπρα ήταν μπαρούφα, με τι 150 κάτι ψήφου που πήρε, 153 ψήφου που πήρε, χρειαζόταν 180. Και τώρα είναι τελικά όλο το, το τι θα γίνει. Τέλο πάντων, για μένα όλε αυτέ οι πολιτικέ κινήσει. Είναι θετικέ. Παρόλο που διασπάνε τον πατριωτικό χώρο, είναι θετικέ. Απ, είναι από άτομα αξία και να δούμε εμεί στο κοινό τι είναι αυτά τα άτομα αξία. Ελάτε να, τους, να, να τα δούμε. Γι' αυτό είναι όλοι καλεσμένοι στο podcast μου. Αλλά δεν έρχονται οι πονηροί, οι δόλοι, οι υποκριτέ, δεν έρχονται στο podcast. Ενώ ξέρουν ότι είναι καλεσμένοι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στο μικροσκόπιο του ελεκτικού συνεδρίου, οι περικοπέ συντάξεων και η κατάργηση των δόνων στο δημόσιο. Ε. Να το ξαναδιαβάσω. Μικροσκόπια λεκτικού συνεδρίου, περικοπέ συντάξεων, κατάργηση δώρων στο δημόσιο. Επί Νέα Δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο τη ολομέρα του ηλεκτρικού συνεδρίου μπαίνουν οι περικοπέ των συντάξεων και τη κατάργηση των δώρων στο δημόσιο και αν αυτέ υπάρχονται σε διετή ή πενταετή παραγραφή. Το θέμα συζητήθηκε σε πιλωτική δίκη στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου μετά την απόφαση του 4ου τμήματο, το οποίο την κάλεσε να απαντήσει σε τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα. Οι δικαστέ καλούνται να αποφανθούν για τη συνταγματικότητα ή μη τη κατάργηση τριών επιδομάτων, δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, θερινή άδεια, των συνταξιούχων αλλά και τη συνέχιση των περικοπών του νόμου μετά την έκδοση του νεότερου νόμου. Επιπλέον, αν η παραγραφή των αξιώσεων των συνταξιούχων του, του δημοσίου τομέα υπόκεινται σε διετή ή πενταετή παραγραφή, αλλά και αν η απόσβεση των αξιώσεων για όσου δεν είχαν ασκήσει αγωγέ μέχρι τη δημοσίου κτλ. Η απόφαση των δικαστών αναμένεται μέσα Νοεμβρίου. Αυτό ένα το κρατούμενο, κράτησέ το, αφορά περίπου 60.000 ανάλογε υποθέσει που εκκρεμούν στο ελεκτικό συνέδριο και έχουν παγώσει αναμένοντα την κρίση τη Ολομέλεια. Αυτό είναι καταλήτη. Αυτό είναι σημαντικό. Και θα σου πω το λόγο γιατί είναι σημαντικό. Παρατήρησε καθόλου το τι συμβαίνει, και το είπαμε και στο χθεσινό επεισόδιο και θα το βάλω στο τέλο εδώ πέρα να το παρακολουθήσει, με τον επερχόμενο παγκόσμιο πόλεμο, αν θέλει. Έγινε ένα τεράστιο deal Αυστραλία ήταν να αγοράσει υποβρύχια από τη Γαλλία. Τελικά του έριξε του Γάλλου. Οι Γάλλοι τώρα είναι ανάστα ο κύριο, μάλιστα βγαίνει και λέει US move to dislodge uh, France from uh, Australia. Submarine deal is incoherent. Δεν είναι ασυνεπέ. Δηλαδή οι ΗΠΑ μπήκανε σφίνα και χαλάσανε τον deal Αυστραλίας με Γαλλίας για αγορά υποβρυχίων και αυτό που έκανε ήταν να τους πουλήσει τα δικά τους, τα δικά τους, το δικό τους εξοπλισμό και έγινε ουσιαστικά μια συμμαχία Αγγλίας, Αυστραλίας και ήπα. Βγάναν έξω την, ε, την, Γαλλία και τις κοστίζει 50 ή 60 δισεκατομμύρια αυτό, είναι πολλά τα λεφτά, το deal ήταν να γίνει. Και λέει είναι ασυνεπές αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Και λέει μετά η Γαλλία Only reinforces the need to make the issue of European strategic autonomy loud and clear Και το μόνο που καταφέρνει αυτό το πράγμα η ΕΠΑ Είναι να ενδυναμώσει την ανάγκη για να δημιουργήσουν το θέμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής Της αυτονομίας της ευρωπαϊκής στρατη στρατηγικής πιο ηχηρό και πιο ξεκάθαρο. Λένε οι υπουργοί τη Γαλλία. Πώ σου φαίνεται στα σχόλια από κάτω αυτή η μπαϊντενική τακτική. Μπαϊντενική, παύλα Ντέμοκρατ, παύλα Κυριακό Μητσοτακέικη. Έτσι. Πάνε μαζί όλα αυτά εδώ το συστηματάκι. Παύλα Κινάλ, παύλα ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά είναι μαζί. Νέο, νέο συστηματάκι είναι αυτό εδώ. Ε, φυσικά οπωσδήποτε έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο πάνω σε αυτό, η Αυστραλία, ο πρόεδρο τη Αυστραλία, Prime Minister, ο πρωθυπουργό τη Αυστραλία, Scott Morrison, announced his country is acquiring Tomahawk missiles from the United States. Λοιπόν, η Αυστραλία ε, εκ νέου μετά τα υποβρύχια ανακοινώνει ότι θα αγοράσει από τι Ηνωμένε Πολιτείε και πυράβλου Tomahawk. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα που πρέπει να δει. Ε, και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε. Στο παιδί με την άνοια, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή, έχουν βάλει παιδί με άνοια να κυβερνάει. Τι να πω, θα δει τώρα κάτι και θα γελάσει. Ήταν λοιπόν σε online ε, συνέδριο Biden, ο Μόρισον και ο Μπόρι Τζόνσον. Σκοτ Μόρισον τη Αυστραλία, Μπόρι Τζόνσον τη Αγγλία. Το παιδί με την άνοια κάπου μπερδεύτηκε. Α δούμε τι είπε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Και θέλω να ευχαριστώ that Θέλω να ευχαριστήσω τον τύπο εκεί πέρα και δείχνει την οθόνη και είναι της Αυστραλίας ο, ο πρόεδρος. Εντάξει δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ρε παιδιά Biden. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τον Biden να κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη. Δεν λέγεται αυτό που είπε. θέλω να ευχαριστήσω τον τύπο Ευχαριστώ πολύ, Ξέχατε <Σιζήκατε> το όνομά του Σκοτ Μόρισον, μπερδεύτηκε με τον Μπόρι Τζόνσον. Να ξέρει, κόβω, 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 πολλά πράγματα. Και είναι 100% ξέρω πώ λειτουργεί η άνοια του, των ανθρώπων. Γιατί πολύ απλά έχει ο παππού μου άνοια. Ε, μου φάνηκε πολύ αστείο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Βαρουφάκη από την ΔΕΘ είπε. Και το κράτησε το αυτό, αν είσαι ψηφοφόρο του Βαρουφάκη. Τέλο πάντων, στο προσπεράσουμε αυτό. Καμία εκλογική συνεργασία με Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ. Ευθεία επίθεση στον Πρωθυπουργό αλλά και τι προτάσει του ΜΕΡΑ25, παρουσίασε ο Βαρουφάκη κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο τη ΔΕΘ. Να σου πω κάτι. Τώρα, εγώ μπορεί να κοροϊδεύω εδώ πέρα. Ο Βαρουφάκη οπωσδήποτε είναι ένα άνθρωπο ο οποίο κόστησε πολλά λεφτά στην Ελλάδα από τη μία αλλά από την άλλη. Απέκτησε εμπειρίε και γνώσει. Τώρα, γιατί δεν. ενώ ήταν φιλοειντερνετικό, γιατί δεν κάνει κίνηση να έρθει στο δικό μου το podcast δεν τον έχω καλέσει προσωπικά αλλά εγώ σου λέω δεν καλάω κανέναν όποιος θέλει έρχεται γιατί δεν κάνει η marketing ομάδα του μια κίνηση να έρθει να τα πούμε εδώ πέρα δεν ξέρω αλλά να το πω και αυτό. Εγώ και το βαρουφάκι το θέλω, παιδιά, στο podcast και το βελόπουλο και όλου του ανθρώπου. Ακόμα και το κουτσούμπα το θέλω. Το κουτσούμπα όμω, άμα έρθει, δεν θα, το, χαρίσω τίποτα γιατί είναι κομμουνιστή. Θα μου πει ο βαρουφάκι τι είναι. Τέλο πάντων, ο κουτσούμπα έχει μια προϊστορία μαζί με το κόμμα το συγκεκριμένο. Έχουν φάει πολλά από την Ελλάδα. Ο βαρουφάκη δεν έχει φάει τίποτα ιδιαίτερο. Πέρα του τι κόστησε σε αυτή τη χώρα. Πάμε λίγο παρακάτω. Σύνο, Σύνοδο Euromed 9. Στην Αθήνα, Μακρόν, Ντράγκη, Φόντερ Λάιεν, Απαγόρευση Συναθρήσεων. Το πρόγραμμα και η ατζέντα τη Συνόδου. Έχουμε λοιπόν στο Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο μια Σύνοδο Κορυφή Κρατών Μελών του Νότου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρασκευή 17 Σεπτέμβρη. Ο Μητσοτάκη θα υποδεχθεί στην Αθήνα του ηγέτε κρατών τη Μεσογείου, ενώ στο επίκεντρο συζητήσεων θα βρεθούν ζητήματα Ανατολική Μεσογείου, κλιματική κρίση. Άιτε πάλι με αυτή την κλιματική κρίση. Πολιτική προστασία. Ε, παιδιά, εντάξει. Αυτό. Τώρα, εγώ να πω πάλι τη δυσαρέσκειά μου για το πρόσωπο αυτού του άχρηστου. Δεν θα το κάνω αυτή χάρη. Πάμε παρακάτω. Και εξέλιξη του Αφγανιστάν. Στο Αφγανιστάν, by the way, ξέρει ότι ο Biden άφησε ένα δώρο στους Ταλιμπάν 80 δισεκατομμυρίων εξοπλισμού. Εξοπλισμό για 80 δισεκατομμύρια. Εδώ πέρα, εδώ πέρα γίνεται χαμό με τη Γαλλία για τα 60 δισεκατομμύρια που κόστησε το σπάσιμο του deal και μπήκε η είπα στη μέση. Και η ΙΠΑ αφήσανε 80 δισεκατομμύρια εξοπλισμό φεύγοντα δώρο στου Ταλιμπάν. Παρανοϊκά πράγματα στον πλανήτη γη. Παρανοϊκά. Σημειώνεται πω λόγω τη άφηξη των ξένων ηγετών απαγορεύτηκαν σε ορισμένα σημεία οι υπαίθριε συγκεντρώσει, αλλά υπάρχει και τροποποίηση δρομολογιών του μετρό και του προαστιακού. Για πότε αυτέ τι υπαίθριε συγκεντρώσει ο δικτάτορα θα τι κάνει μόνιμη απαγόρευση, μην παραξενευτεί. Πάμε λίγο τώρα στην Ιταλία, μια και μιλήσαμε για ντράγκη. Official λέει εδώ πέρα. Italy to make vaccine passport mandatory for all workers. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού πλέον στην Ιταλία είναι υποχρεωτικό για όλους τους δούλους. Italy's government για όλους τους εργάτες. Italy's government is reading a mandate that will make it required for all workers to have a COVID-19 green pass. Πράσινο πιστοποιητικό το λένε. A type of vaccine passport officials said Thursday We are heading towards a mandatory green pass not only for public sector workers, but also private sector ones. Και για τους ιδιωτικούς, όχι μόνο για τους δημόσιους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. The vaccine is the only weapon we have against COVID and we can only contain infections by vaccinating the large majority of the population. Και ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τις ιώσεις είναι να κάνουμε εμβολιασμό ε, υψηλά ποσοστά του πληθυσμού. Ωραία. Υπόθηκε και αυτό. Πάμε τώρα παρακάτω. Ελπίζω το βίντεο αυτό να ανέβει περισσότερο για τα μάτια του YouTube. Ειδικά εφόσον είπα και την προηγούμενη πρόταση, έτσι. Σωστά. Πάμε παρακάτω. Ευρωκοινοβούλιο. Να συμπεριληφθεί η έμφυλη βία ω έγκλημα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με 427 ψήφου υπέρ, 119 κατά και 140 αποχές, Εγκρίθηκε πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καλεί την Επιτροπή, εδώ είναι το κλειδί, να συμπεριλάβει τη βία λόγω φίλου ως νέο τομέα εγκληματικότητας βάσει του άρθρου 83. Δυναμικές γυναικείες φωνές στην Ολομέλεια. Νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία ζητείται στοχευμένη νομοθεσία και πολιτικές για την αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας. Όλων των μορφών βίας τι εννοείται διακρίσεων λόγω φύλου εντό και εκτό διαδικτύου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο καλεί την Κομισιόν να συμπεριλάβει τη βία λόγω φύλου ω νέο τομέα εγκληματικότητα βάσει του άρθρου 83, παράγραφο 1 τη SLE. Στην ίδια κατηγορία, δηλαδή με άλλα εγκλήματα που πρέπει να καταπολεμηθούν σε κοινή βάση όπω το εμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων, το ηλεκτρονικό έγκλημα και η τρομοκρατία υπερτάχθηκαν 427 ευρωβουλευτέ, 119 ψήφισαν αρνητικά, ενώ υπήρχαν και 140 αποχέ, με τι περισσότερε μάλιστα να προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Α, το λέει και εδώ πέρα παρακάτω για να δούμε. Επίση, θα πρέπει να περιλαμβάνει υπηρεσίε υποστήριξη, μέτρα προστασία και αποκατάσταση για τα θύματα, μέτρα για τον τερματισμό όλων των μορφών έμφυλη βία, συμπεριλαμβανομένε τη φύλλα κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Τη βία κατά τον ΛΟΑΤΚΙ. Και ελάχιστα πρότυπα για την επιβολή του νόμου. Παράλληλα, θα πρέπει να προβλέπονται διατάξει που διασφαλίζουν ότι τα περιστατικά βία με βάση το φύλλο λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό δικαιωμάτων επιμέλεια και επίσκεψη παιδιών και να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Από τη μία, θέλουν να πάρουν τα παιδάκια από του γονεί του. Γιατί είτε θεωρούνται επικίνδυνοι, είτε δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Κάτι το οποίο θα το δούμε μελλοντικά να συμβαίνει δυστυχώ. Εκεί που θέλουν να το πάνε τουλάχιστον. Με το Μητσοτάκι, πάντω θα το δει. Με το Μητσοτάκι, το Κινάλ, το ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε άλλο εκεί μέσα θα το δει σίγουρα αυτό το πράγμα. Ωραία. σω κάποιοι να έχουν αντίθετη στάση στο συγκεκριμένο, να μην του βάλω όλου στη Βουλή το ίδιο καλάθι. Αλλά το ΚΚΕ και όλοι οι υπόλοιποι αυτοί εδώ, το συστήμα του που προανέφερα, νομίζω ότι είναι σε αυτό το μοτίβο. Το θέμα όμω εδώ πέρα είναι το εξή. Θα σου πάρουν το παιδί, το οποίο είναι ήδη πάρα πολύ χοντρό. Να σου το δώσουν και σε ΛΟΑΤΚΙ γονεί να το μεγαλώσουνε. Ε, πού θα πάει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να οδηγήσει σε κάτι θετικό. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα, τα ΛΟΑΤΚΙ είναι αυτοί που είναι οι άνθρωποι. Και εδώ πέρα εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Έλληνες, πατριώτες, που αγαπάμε τη θρησκεία μας, αγαπάμε την οικογένειά μας, αγαπάμε βασικά την πατρίδα μας. Οπότε υπάρχουν δύο, δύο τεράστιοι κόσμοι εδώ πέρα που αντικρούονται και εάν είσαι ΛΟΑΤΚΙ, εάν είσαι ΛΟΑΤΚΙ που δεν χρηματίζεσαι και οτιδήποτε δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, το ΛΟΑΤΚΙ το θεωρώ πάρα πολύ υποτιμητικό. Κάποιοι οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, εντάξει, κάποια στιγμή, όπως οι γιατροί, Εφόσον σα προσβάλλει αυτό που γίνεται, γιατί ξέρω ότι σα προσβάλλει, γιατί, να ρωτήσω κάτι, δεν μπορεί κάποιο να είναι ομοφυλόφιλο και να πιστεύει στον, στον Ιησού Χριστό. Από τη μία, κάποιο μπορεί να πει ότι δεν μπορεί, από την άλλη, το αποτέλεσμα θα το δείξει. Δηλαδή, η, η αιώνια ζωή είναι εκεί πέρα. Τώρα, μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ξέρω και να μην πάρω τέτοια θέση. Δεν είμαι εγώ αυτό που θα κρίνω στο τέλο τη ημέρα, είναι ο από πάνω. Ο από πάνω θα κρίνει, δεν είμαι εγώ αυτό που θα κρίνω. Στο τέλο τη ημέρα, αν όμω κάτι σε προσβάλλει. Γιατί δεν βγαίνει να μιλήσει. Ξέρει πόσο καιρό παρακαλά ο ΛΟΑΤΚΙ να έρθει. Όχι συγκεκριμένο άτομο, κάποιο από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ να έρθει στο podcast ελεύθερο. Γιατί δεν έρχονται. Όμω βγαίνουν 100 και στις, κάνουν το άθε σπράιτ και μάλιστα είναι και ωραίε οι εκδηλώσει που κάνουν. Πέφτει κασεράκι, δηλαδή κάποιο πληρώνει για αυτέ τι εκδηλώσει. Ωραίε εκδηλώσει κάνουν. Πολύ καλύτερε είναι οι εκδηλώσει των ΛΟΑΤΚΙ από ότι του πατριωτικού χώρου. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν έχουν λεφτά. Οι πατριώτε δεν έχετε λεφτά να χρηματοδοτήσετε κάποιο κόμμα ή κάποιο κίνημα ή κάτι οτιδήποτε για να γίνει μια σοβαρή, μια σοβαρή οργανωμένη συνεδρίαση. Δεν έχετε χρόνο να δώσετε, αφού οι περισσότεροι δεν δουλεύετε. Έλα τώρα, μην, κάνουμε, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Οι πολλοί, πολλοί είναι που δεν δουλεύουν. Είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι με αναστολή. Δεν έχουν τώρα αυτή χρόνο. Θέλουν να μου πούνε να κάτσουν να οργανωθούν πολιτικά. Και βλέπω τώρα από μέσα τον πατριωτικό το χώρο με το πώ κινούνται οι πολίτε. Εγώ θα σου πω το εξή, για να μην έχουμε αυτά τα έκτροπα που βλέπει ότι θα τα έχουμε σε λίγο καιρό. Εσύ, ο πατριώτη, ο Έλληνα, πρέπει να δυναμώσει. Πρέπει να γίνει καλύτερο, πρέπει να βγάζει περισσότερα λεφτά. Πρέπει να είσαι πιο πολιτικοποιημένο, πρέπει να είσαι πιο έξυπνο, πιο δραστήριο. Και όλα αυτά. Σε όλα τα επίπεδα τη ζωή σου. Και να χάσει και κιλά. Αυτά είναι που έχω να πω. Τώρα πάμε παρακάτω. Εντάξει, έχω πει πολλά. Λοιπόν, εδώ πέρα όμω είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο. Το οποίο δεν θα το διαβάσω εδώ στο YouTube. Το έχω κάνει στο Twitter μου δημοσίευση. Να με ακολουθεί. Στο Twitter, Παπάκι Χατζηηηηρεμία. Να πα και να με βρει και να με ακολουθήσει. Εκεί πέρα θα μπορεί να διαβάσει αυτό το άρθρο που βάζω. Δεν θα το βάλω ούτε στην περιγραφή στα links από κάτω. Όμω, μιλάει. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω καθόλου γιατί θα με πιάσει ο αλγόριθμος και τα λοιπά. Αν όμως εσύ γνωρίζεις αγγλικά, διάβασε το εξή: We likely fuel fears that they can hurt women's chances to have... Παιδάκια. Αυτό είναι εδώ πέρα που λέει το άρθρο και λέει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό. Δεν λέει κάτι παραπάνω, ο, μόνο το ότι πρέπει να εξεταστεί το, το, το περιεχόμενο το συγκεκριμένο. Και τώρα θα πάμε σε ένα βίντεο που θέλω να δεις... Μεγάλος αριθμός μεταναστών συγκεντρώθηκαν στο International Bridge στη γέφυρα στο Del Rio, στο Τέξας και περιμένουν την προσαγωγή τους στις Ηνωμένε Πολιτείε. Για να δούμε πόσοι είναι αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Για να δούμε εδώ πέρα. Μεγάλος αριθμός μεταναστών λέει. Είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό των μεταναστών. Όλοι αυτοί είναι στο Τέξα, θέλουν να μπουν στο Τέξα γιατί θέλουν να, να κάνουν νοθεία και να γυρίσουν το Τέξα μπλε. Να το κάνουν από ρεπουμπλικανό δι, δι, δημοκρατικό. Democrats. Αυτό είναι το πλάνο του κυριακού Μητσοτάκη. Γιατί ακολουθεί την παντενική πολιτική. Πάμε λίγο τώρα παρακάτω. Κάλυψη στον Πογδάνο και πολιτο, πολιτογράφηση αντετοκούμπου. Πολιτογράφηση. Όσο λοιπόν κάποιοι προσπαθούν να αλλάξουν. Με σωστού τρόπου το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Όσο ο Μητσοτάκη χάνει από την Ελλάδα, κάνει κινήσει αντίστοιχα ο Μητσοτάκη, οι οποίε του δίνουν δημοφιλία. Οπωσδήποτε ο Γιάννη Αντετοκούμπο είναι ένα πολύ ωραίο παιδί, το οποίο είναι νούμερο ένα αθλητή παγκοσμίω. Είναι Έλληνα. Εγώ δεν θα σου πω αν ο, α, ο Γιάννης είναι ή δεν είναι Έλληνα. Εγώ τον Γιάννη τον θαυμάζω για την ιστορία του και το ταξίδι του. Έτσι. Μη λέμε ό,τι να είναι και ό,τι. Ελλάδα, ελληνισμό. Εγώ την παίρνω με την ορολογία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, οκ, okay, το γονίδιο, αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάποιο είναι σε επίπεδο great και θέλει να είναι Έλληνα, θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο στην Ελλάδα. Παρουσία λοιπόν του Μιτσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου, η τη τιμητική πολιτογράφηση τη μητέρα και του μικρότερου αδερφού του Σταρ του MBA. Νωρίτερα έγιναν χλιαρέ συστάσει στο, στον Μπογδάνο. Νωρίτερα, βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή στη γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα τη αξιωματική αντιπολίτευση, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο τη Βουλή, Στασούλα, σχετικά με την αδιανόητη πράξη του Μπογδάνου να αναπαράξει δημοσίευμα που δημοσιοποιούσε. Παιδιά, τι αδιανόητη πράξη. Παιδιά, εγώ έχω χάσει κάτι σε αυτό εδώ. Πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί λέει εισαγγελική έρευνα για την διαρροή του αρχείου με τα ονόματα νηπίων μαθητών. Εισαγγελική έρευνα έχουμε για αυτό που έκανε ο Μπογδάνο. Έχω χάσει κάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ένα retweet μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο. Σα... Αυτοί δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Εδώ ετοιμάζεται Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκάθαρα το δείχνουν. Και αυτοί ασχολούνται με τον Μπογδάνο και το retweet που έκανε. Ή μήπω όλο αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι για να. Πάρουν πάλι πίσω μαζί, φυσικά σε απόλυτη σχέση και αρμονία με την νέα πολιτική κίνηση των καραμανλικών επειδή ακριβώς έρχονται οι πρέσπες. Με σκοπό να πάρουν ουσιαστικά μαζί τους, ε, τους ε, πατριώτες ξανά διότι είπαμε ότι είναι κεντροαριστερά πλέον η Νέα Δημοκρατία. Μήπως όλο αυτό το συστηματάκι είναι ένα πολιτικό και επικοινωνιακό τρίκ και μιλάω και για την πολιτική κίνηση και μιλάω και για τον Τόρο, για τον Μπογδάνο. Δηλαδή, τι κάνω. Βοηθήστε με να καταλάβω. Ποινική προκατακτική έρευνα. Εδώ δεν κάνανε ποινικέ προκατακτικέ έρευνε για τι πυρκαγιέ που είχαμε στην Ελλάδα και το πετάξανε στην κλιματική αλλαγή. Δεν κάνανε προκατακτικέ έρευνε για τον υποχρεωτικό. Δηλαδή, τι, πραγματικά, ρε, βοηθήστε με. Βοηθήστε με σε αυτό το κομμάτι. Μάλλον νιώθω ότι έχω μείνει πίσω. Για το θέμα δημοσιοποίηση ονομάτων παιδιών, που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σε νηπιαγωγείο του κέντρου της Αθήνας και μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα από αναδημοσίευση κτλ, η υπόθεση που προκάλεσε έντονη και δικαιολογημένη αντίδραση της θα τεθεί στο εισαγγελικό μικροσκόπιο με, με σκοπό να εντοπιστεί κάθε εμπλεκόμενος για την δημοσιοποίηση της λίστας με τα στοιχεία των νηπίων. Γι' αυτό γίνεται η εξέταση, η προκαταρκτική. Και σου ξαναλέω, γιατί δεν κάνανε μια προκαταρκτική εξέταση για το ποιοι είναι οι εμπριστέ και το... Τέλο πάντων, πραγματικά, αυτή η Ελλάδα με ξεπερνάει, ρε παιδιά. Ωρεόρε νομίζω ότι την τζάμπα ασχολούμαι με αυτή τη χώρα. Εδώ πέρα θα σου διαβάσω και ένα tweet. Κρίση ταυτότητα από το Pro News προκαλεί στη Νέα Δημοκρατία μια γκάφα τη Υπουργού Παιδεία και Ραμαίο. Διχασμένη για άλλη μια φορά εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία σε βασικά ζητήματα ιδεολογική κατεύθυνση και άσκηση κυβερνητική πολιτική. Άλλα λένε για την παράνομη μετανάστευση δημοσίω. Ο Μιτσοτάκη λέει: κλείσαμε τι ε, στρόφιγγε τη μετανάστευση. Άλλη είναι η επικρατούσα τάση στα ηγετικά κλιμάκια. Και άλλο είναι αυτό που πιστεύω σε ό,τι αφορά το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί και αν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η πλημμυρίδα των παράνομων μεταναστευτικών ροών που πνίγει τη χώρα. Όλα ξεκίνησαν από μια δημοσιοποίηση τη ταυτότητα σε εισαγωγικά και των ονομάτων 18 παιδιών μια τάξη νηπιαγωγείου τη Αθήνα από το Υπουργείο Παιδεία, όπου στη δημοσιοποίηση αυτή αναδεικνύεται με χαρακτηριστικό τρόπο η πληθυσμιακή αλλίωση που έχει υποστεί η χώρα και η μετατροπή των Ελλήνων το γένο σε μικρή μειοψηφία στι πλέον πυκνοκατοικημένε περιοχέ. Περί την Ομώνια, που την Διαβιούν πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Η δημοσιοποίηση του πίνακα έδειχνε 16 στου 18 μαθητέ, πω είναι μουσουλμανικού θρησκεύματο με καταγωγή από τι ασιατικέ χώρε. Μέχρι εδώ καμία έκπληξη. Αφού όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και η κυβέρνηση, όπω και η προηγούμενη κυβέρνηση, αρνούνται και αρνούνται να το αντιμετωπίσουν. Αμήν. Ο δημοσιοποιημένος από το Υπουργείο Παιδείας κατάλογος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Μέα Κούλπα, την οποία έχει ο δημοσιογράφος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Μμ, mm. Και εν συνεχεία αναδημοσιεύτηκε, για αυτή την ιστοσελίδα είπαν ότι είναι ακροδεξιά. Με το που δεν του συμφέρει κάτι, παπ τα μπέλα. Δεν έχει δεύτερη, παπ τα μπέλα. Καρφί, τάγκ. Στον τοίχο, καρφί, τάγκ. Κατευθείαν η Νέα Δημοκρατία δεν χαρίζει. Καρφώνει, τάγκ, 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 τάγκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο. Εν συνεχεία αναδημοσιεύτηκε από τον ίδιο βουλευτή με ένα retweet στο οποίο τίθεται το ερώτημα που απασχολεί όλους όσους ενδιαφέρονται να υπάρχει και αύριο η Ελλάδα το ερώτημα που πάμε. Να σημειωθεί ότι ο βουλευτής μαζί με ελάχιστα άλλους της Νέας Δημοκρατίας είναι οι τελευταίοι απομείναντες του πάλε ποτέ κεντροδεξιού χώρου του κόμματο, ο οποίο εκφράζει απόψει και θέσει που συνάδουν με το τρίπτυχο πατρίστη οικογένεια. Αυτά είναι για τον Μπογδάνο. Σε βάρο του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία εξαπολύθηκε σφοδρή επίθεση, ο οποίο το μόνο έγκλημα που έκανε ήταν να αναδημοσιεύσει τη λίστα που ανάρτησε το ίδιο το Υπουργείο Παιδεία με ευθύνη τη νίκη Κεραμέως, με αποτέλεσμα να τον εμφανίσουν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ ω ρατσιστή και φασίστα. Καρφί, τείχο, καρφί, σφυρί, τάγκ. Τραβά καρφί, τρύπα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ πότε θα τους Πότε, πότε θα τους διώξουν αυτή τη γάγκρενα του Πασό και του κομμουνισμού και της λερνέας Ήδρας της Νέας Δημοκρατίας. Πότε ρε παιδιά, πότε ρε παιδιά, βαρέθηκα. Αφροδίτη Μάνου, δεν κατάλαβα τι κακό έκανε ο Μποχθάνος. Έγραψε ότι υπάρχουν σχολεία όπου τα 9 στα 10 παιδιά είναι αλλοδαπά και για του λόγου του αληθές το δημοσίευσα τα ονόματά τους. Και αντί να σα πειράζει ότι ο πληθυσμό τη Ελλάδα αντικαθίσταται συστηματικά σας πείραξε το retweet. Ναι. Ε, ρε ναι. Φυσικά, για τους πατριώτες και για τα πατριωτικά τα κόμματα, κάτι τέτοια ευτράπελα είναι ένα βούτυρο στο ψωμί τους. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι να βλέπω να ξεμπροστιάζεται έτσι αυτό το άθλιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Λερνέα Ήδρα που κόβει κεφάλι και βγαίνει το, κου, το ΚΚΕ, το Κινάλ, η Νοθεία Ψήφων και μετά όποιο άλλος λαγός που την υποστηρίζει. Χαίρομαι να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τρελά πράγματα, όπω βλέπει. Τρελά πράγματα, παρανοϊκά πράγματα. Αυτό το βίντεο πρέπει να το κλείσουμε εδώ γιατί βγήκε μεγάλο. Αν είσαι καινούριο σε αυτό το κανάλι, το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θε να με στηρίξει έμπρακτα, το κουμπάκι που λέει join, συμμετοχή. Μπαίνει σε ένα πλάνο πληρωμή, 49, 9, 99. Όποτε θέλει, βγαίνει από αυτό το πλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου του ανθρώπου που μπαίνουν. Όποιο έχει μπει στο gold πλάνο, τον έχω στην αρχή το όνομά του και υπάρχουν θέσει να μπείτε και άλλοι περισσότεροι όσοι επιθυμείτε. Να θυμίσω ότι έρχονται επεισόδια στο podcast ελεύθερο Το link στο πρώτο σχόλιο από κάτω να το πατήσει και να κάνει εγγραφή και σε εκείνο το κανάλι. Εδώ θα βάλω το χθεσινό πολύ δυνατό επεισόδιο και εδώ θα βάλω και το podcast με τον κύριο Φαρσαλινό. Πάμε να το φτάσουμε 100.000 προβολέ, να το κάνετε κοινοποίηση, να το δείτε ειδικά μέχρι το τέλο του. Είναι πολύ καλό. Το, το τελευταίο κομμάτι είναι το zoom, είναι κορυφαίο. Οπωσδήποτε σμάζε like, πάρε τα στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά, για χαρά.